τέρμα ιστορία. Κι η αγάπη τώρα τέρμα. Αντώνης Ρέμος, Ιβόνη Μπόσνιακ. Μια πολύ συζητημένη σχέση και ένας μεγάλος έρωτας που ύστερα από δύο ολόκληρα χρόνια, σύμφωνα με φήμες, ρίχνει τίτλους τέλους. Είναι στιγμές που η αλήθεια μοιάζει ψέμα. Είναι στιγμές που δεν μπορώ χωρίς εσένα. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει το στενό περιβάλλον του ζευγαριού, καθώς όπως λένε άνθρωποι που τους γνωρίζουν καλά, ο τραγουδιστής και το μοντέλο εδώ και λίγες μέρες δεν είναι πια μαζί. Μη μου μιλάτε, μη λέτε πια ότι το λάθος μου δεν έμαθα. Το τελευταίο διάστημα τα δημοσιεύματα τους ήθελαν να περιμένουν το πρώτο τους παιδάκι, καθώς σε κάποιες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν η κυλίτσα της Ιβόνης Μπόσνιακ φαινόταν φουσκωμένη. Έλα να με τελειώ. Αν και οι φήμες αυτές ποτέ δεν επιβεβαιώθηκαν, τότε πολλοί ήταν εκείνοι που μίλησαν ακόμα και για προετοιμασίες γάμου. Οι συχνές μοναχικές δημόσιες εμφανίσεις του Αντώνη Ρέμου όμως το τελευταίο διάστημα προκάλεσαν τις πρώτες υποψίες ότι κάτι δεν πήγαινε καλά στην σχέση του ζευγαριού. Μα δεν τελειώσαμε, δεν γίνεται, σου λέω, δεν τελειώσαμε. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ο τραγουδιστής το πέρασε στις Πέτσες μαζί με φίλους του, κάνοντας πολλούς να αναρωτηθούν πού ήταν η Ιβόνη. Και αυτό γιατί οι δυο τους σχεδόν από την πρώτη μέρα της σχέσης τους ήταν αχώριστοι. Μπορεί να έφυγες, μπορεί να έφυγες, πάντοτε ήσουν αλλού, μα τώρα ξέφυγες. Η απουσία της Ιβόνης από το πλευρό του Αντώνη ήταν αισθητή και στην εκδήλωση για τα Ποσειδόνια που έγινε χθες το βράδυ και ο Αντώνης Ρέμος τραγούδησε όλες τις επιτυχίες του, χωρίς όμως εκείνη να βρίσκεται στο κοινό και να τον παρακολουθεί όπως έκανε πάντα. Έσπασε η νύχτα, δυο κομμάτια και κλείσα σφιχτά τα δυο μου μάτια. Η τελευταία φορά που τους είδαμε μαζί ήταν στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Σάκης Ρουβάς, όπου το ζευγάρι πήγε να διασκεδάσει και τίποτα δεν προμήνει τι θα ακολουθούσε. Φεγγάρια χάρτη να κρεμάω στον ουρανό και εσύ τα έκαψες, και εσύ τα έκαψες. Κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να έφερε το τέλος στην σχέση του ζευγαριού, αφού οι δυο τους πάντα έδειχναν πολύ ερωτευμένοι και ευτυχισμένοι και ποτέ δεν είχαν δώσει αφορμές για σενάρια χωρισμού. Τέρμα όμως το θα μιλήσει λογική. Γι' αυτό άλλωστε οι δικοί τους άνθρωποι υποστηρίζουν πως πρόκειται απλά για μια κακή περίοδο, για κάποια μικρά σύννεφα που σύντομα θα διαλυθούν και το ζευγάρι θα είναι και πάλι μαζί. Πίστευα σε